Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Εύχομαι η εκπομπή μας να σας βρίσκει καλά. Μαζί σας λοιπόν και αυτή την εβδομάδα, Σάββατο η πρώτη προβολή της εκπομπής μας στις 8 η ώρα και Τετάρτη η επανάληψη. Μαζί σας λοιπόν για δύο θέματα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα, θα έλεγα. Τι θα δούμε σήμερα. Στην εκπομπή μας λοιπόν, στο πρώτο μέρος της, θα φιλοξενήσουμε σε λίγο ένα γιατρό ο οποίος ασχολείται με την ορθοπαιδική και τον ιατρικό βελονισμό. Είναι ο κύριος Πέτρος Αντωναράκος, ορθοπαιδικός χειρουργός. Μαζί του θα συζητήσουμε ένα θέμα το οποίο και εσείς μας ζητήσατε να πούμε επανειλημμένα, αφορά την ορθοπαιδική και τον ιατρικό βελονισμό. Πάνω σε αυτό θα δούμε διάφορα βίντεο και φωτογραφίες, οι οποίες θα εξηγήσουν τις ερωτήσεις που έχουμε από εσάς και πραγματικά είναι πολύ ενδιαφέρον. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας φιλοξενούμε μία καλεσμένη η οποία ονομάζεται Σοφία Γερμανλή και είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας. Θα μιλήσουμε για κάτι που απασχολεί πάρα πολύ κόσμο, αφορά το φόβο. Θα μιλήσουμε για τα αποτελέσματα και την αντιμετώπιση του φόβου. Πολλά και ωραία πράγματα λοιπόν σας περιμένουν στην εκπομπή. Σε λίγο μαζί σας. Εδώ είμαστε φίλοι μου, λοιπόν, στο πρώτο μέρος της εκπομπής. Είπαμε ότι θα δούμε μαζί και θα συζητήσουμε ένα θέμα που αφορά την ορθοπαιδική και τον ιατρικό βελονισμό. Μαζί μας είναι ο Δόκτωρ Πέτρος Αντωναράκος, ο οποίος είναι ορθοπαιδικός χειρουργός, ειδικός χειρουργός σπονδυλικής στήλη. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χαίρομαι πάρα πολύ που σήμερα καταφέραμε να σας έχουμε μαζί μας στην εκπομπή, γιατί είσαστε πάρα πολύ γνωστός εδώ στη Θεσσαλονίκη και βρήκατε το χρόνο να έρθετε στην εκπομπή μου και σας ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Πολίνα. Είναι τιμητική η πρόσκληση. Χαίρομαι πολύ. Να δώσουμε όσες πληροφορίες χρειάζονται. Θα δώσουμε πολλές πληροφορίες στον κόσμο, γιατί και από τα mail και από το Facebook, γιατί και οι δύο έχουμε τις σελίδες μας, τις ιστοσελίδες μας, ο κόσμος αναρωτιέται, μας έχει κάνει πάρα πολλές ερωτήσεις. Εγώ θέλω να ξεκινήσω λέγοντας κάποια πράγματα για το βιογραφικό σας, να αναφερθώ στο ότι έχετε περισσότερες από 2.500 επεμβάσεις, πολύ σημαντικό αυτό. Είσαστε μέλος 10 επιστημονικών εταιριών, έχετε 3 υποτροφίες, περισσότερα από 8 έτη διδασκαλίας, περισσότερες από 60 διαλέξεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και 20 στο εξωτερικό, περισσότερες από 90 συμμετοχές σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια και περισσότερες από 80 ανακοινώσεις σε διεθνή και ελληνικά συνέδρια, κύριε Αντωναράκο. Χαίρομαι πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι ιδιαίτερα επενετικά για σας, θα έλεγα. Επίσης, θα ήθελα να αναφέρω ότι έχετε μετεκπαίδευση στη χειρουργική της σπονδυλικής στήλης και στην μικροχειρουργική της σπονδυλικής στήλης στο Μόναχο στη Γερμανία. Τέος επιμελητής ορθοπαιδικής στην Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου Παπανικολάου. Εγκεκριμένος από τη Βρετανική Εταιρεία Βελονισμού, μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Βελονισμού. Λοιπόν, τόσα ωραία πράγματα σήμερα πραγματικά. Χαίρομαι που θα μιλήσουμε για το ιδιαίτερο θέμα αυτό. Να πω στους φίλους τηλεθεατές ότι κατά τη διάρκεια της εκπομπής μπορούν να τηλεφωνούν στα τηλέφωνα που βλέπουν για τις ερωτήσεις που θέλουν, για να μιλήσουν κάποια στιγμή είτε με το γιατρό είτε με συνεργάτες. Τα τηλέφωνα και οι ιστοσελίδες υπάρχουν και ξεκινάμε την εκπομπή μας, γιατρέ μου, με τον όρο τι είναι ο δυτικός, με την ερώτηση μάλλον, τι είναι ο δυτικός ιατρικός βελονισμός και πώς γίνεται η διάγνωση. Λοιπόν, ο δυτικός ιατρικός βελονισμός είναι μια τεχνική. Μια τεχνική με την οποία κατά κόρο προσπαθείς να ελέξεις τον πόνο που είναι ένα σύμπτωμα στον ασθενή. Ναι. Η τεχνική αυτή είναι μια προσαρμογή από τον παραδοσιακό κινέζικο βελονισμό, ο οποίος έχει εντυπωσιακά αποτελέσματα και κάποια στιγμή οι δυτικοί επιστήμονες αναζήτησαν τι είναι αυτή η μαγική τεχνική. Ναι. Του κινέζικου βελονισμού. Πήραν λοιπόν, μάθαν πώς βάζουμε τις βελόνες, πήραν τις γνώσεις αυτές, τις μεταφέραν σε ένα εργαστήριο και μελετήσαν. Τι κάνει τελικά, πώς δρά, υπάρχουν οι μεσημβρινοί, υπάρχει το τετσί που αναφέρει ο κινέζικος βελονισμός ότι είναι η ενέργεια που κυκλοφορεί στο σώμα μας. Στα πλαίσια λοιπόν του δυτικού ή ιατρικού βελονισμού, όπως ονομάζεται, διαπιστώσαμε ότι βάζοντας μία βελόνα στο σώμα, ναι, αυτό το οποίο προκύπτει είναι μία αντίδραση του σώματος. Πολύ ωραία. Έχουμε και μία φωτογραφία, μία εικόνα η οποία μπορεί να μας δείξει και ακριβώς πώς γίνεται. Εδώ βλέπετε, φίλοι μου τηλεθεατές. Και συνεχίζουμε, κυρία Αντωναράκο, τη συζήτησή μας.
Αυτή η αντίδραση του σώματος είναι που χρησιμοποιεί ο γιατρός για να κατευνάσει τα συμπτώματα. Γι' αυτό και το τονίζω κατά κόρον, αφορά επώδυνες παθήσεις. Δηλαδή είναι μια μορφή αναλγησίας που στα χέρια ενός γιατρού μπορεί να γίνει ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο, να μην χρησιμοποιηθούν φάρμακα, να μην χρησιμοποιηθούν οι χημικές ουσίες και ο οργανισμός να ενισχυθεί στην προσπάθειά του να επιφέρει την ίαση μέσα από μια βιολογική καθαρά διαδικασία. Και αυτό που παρατηρήσαμε, ένας μικροερεθισμός τοπικό στα σημεία που ήταν οι βελόνες, ήταν αυτό που μας είπατε, ότι με τον τρόπο αυτό γίνεται. Αυτή είναι η πρώτη αντίδραση. Μάλιστα. Αρχικά τοποθετώντας μία βελόνα, κάνεις μία τοπική αντίδραση. Στο σημείο που μπαίνει η βελόνα, βλέπεις μία κοκκινίλα. Μάλιστα. Η κοκκινίλα έχει πια μεταφραστεί σε χημικές ουσίες, έχουν ανιχνευτεί. Ναι. Το ερέθισμα μεταφέρεται προς το κεντρικό νευρικό σύστημα και εκεί διεγείροντας το κεντρικό νευρικό σύστημα, διεγείρει αυτό που ονομάζουμε στην ιατρική κατιόντες μηχανισμούς αναλγησίας. Δηλαδή μηχανισμούς με τους οποίους παράγονται φάρμακα τα οποία καταστέλουν τον πόνο. Τελικά υπάρχει πόνος όταν κάνουμε αυτή τη θεραπεία? Δηλαδή, μια ερώτηση των τηλεθεατών θα ήταν και αυτή, φαντάζομαι, τη στιγμή που γίνεται η τοποθέτηση της μικρής αυτής και πολύ ψηλής βελόνας, υπάρχει πόνος στον ασθενή? Οι βελόνες είναι εξαιρετικά λεπτές. Ο πόνος από πόνο διαφέρει από άνθρωπο σε άνθρωπο. Και σε άνθρωπο, ακριβώς. Δηλαδή, κατά κόρον είναι ανώδυνη τεχνική ή ελάχιστα επώδυνη τεχνική. Υπάρχουν όμως ορισμένες παθήσεις, τις οποίες θα μπορέσουμε να τις συζητήσουμε μετά, τα οποία πράγματι είναι η πιο δύσκολη μορφή του ιατρικού βελονισμού, όταν προσπαθείς να αντιμετωπίσεις, να λύσεις, όπως λέγεται, ένα σημείο πυροδότησης, ένα trigger point. Ναι. Αυτά είναι πάρα πολύ συχνά, θα σας τα αναλύσω λίγο αργότερα. Είναι πάρα πολύ συχνά και τα οποία μπορούν να προκαλέσουν μια τεράστια συμπτωματολογία, κεφαλαλγίες, πόνους στα χέρια, πόνους στην πλάτη. Για χρόνια μπορούν να ταλαιπωρούνται οι ασθενείς. Και σε αυτή την περίπτωση με μία βελόνα, η οποία προκαλεί έναν μικρό σπασμό στον μη, λύεται τελείως το σύμπτωμα του ασθενή. Πολύ ωραία. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε στην πρώτη μας αυτή ερώτηση, έχουμε και ένα βίντεο το οποίο εξηγεί ακριβώς την πρώτη μας ερώτηση, γιατρέ. Ευχαριστώ. Ο ιατρικός βελονισμός είναι μια τεχνική στην οποία τοποθετούνται λεπτές βελόνες στο σώμα, με κύριο σκοπό να θεραπευτεί ο πόνος. Στον ιατρικό βελονισμό η διάγνωση στηρίζεται στην κλασική ιατρική, δηλαδή στη λήψη του ιστορικού του ασθενούς, στην κλινική εξέταση και στις ειδικές κλινικές δοκιμασίες. Χρησιμοποιούνται βασικές διαγνωστικές εξετάσεις, όπως είναι η ακτινογραφία της μέσης για την οσφυαλγία, οι ακτινογραφίες του ώμου για πόνους στον ώμο, οι ακτινογραφίες των γονάτων για την οστεοαρθρίτιδα του γόνατος, και σε πολλές πιο περιπτώσεις, πιο ειδικές, όπως η μαγνητική τομογραφία, η αξονική τομογραφία ή ακόμα και το σπιθυρογράφημα των οστών, με κύριο σκοπό πάντα να καταλήξει ο ιατρός σε μια ασφαλή διάγνωση. Μάλιστα, πολύ επεξηγηματικό το βίντεο που είδαμε και στη συνέχεια θα ήθελα να σας ρωτήσω σχετικά με τις εφαρμογές. Ποιες είναι οι εφαρμογές του ιατρικού βελονισμού, κύριε Αντωναράκο? Οι εφαρμογές του ιατρικού βελονισμού είναι πολλές. Αν τις ομαδοποιήσουμε, η κύρια και βασικότερη είναι ο οξύς, η αντιμετώπιση του οξέως και του χρόνιου πόνου, που η υποκείμενη παθολογία, αυτό δηλαδή το οποίο μπορεί να προκαλεί πόνο, μπορεί να οφείλεται σε τενοντίτιδα, σε οστεοαρθρίτιδα, σε κάκωση, σε θλάση, σε οτιδήποτε σχετίζεται με το μυοσκελετικό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει εκδώσει έναν κατάλογο με διάφορες παθήσεις που αγγίζουν και τα υπόλοιπα συστήματα. Δηλαδή δεν έχουμε μόνο το μυοσκελετικό ως κύρια ένδειξη, έχουμε το αναπνευστικό, παραδείγματος χάρη μια παθήσεις όπως το άσθημα μπορούν να βοηθηθούν με τον ιατρικό βελονισμό, έχουμε το καρδιαγγειακό, δηλαδή παθήσεις όπως είναι η υπέρταση, μπορεί να μειώσει την πίεση χωρίς την χρήση των φαρμάκων. Παθήσεις όπως το γαστρεντερολογικό σύστημα, δηλαδή πολύ συνηθισμένο είναι η σπαστική κολίτιδα όπως ονομάζεται ή το υπερευαίσθητο έντερο, είναι παθήσεις οι οποίες αντιμετωπίζονται με τον ιατρικό βελονισμό. Αυτό το οποίο επίσης διαφοροποιεί τον ιατρικό βελονισμό από τον παραδοσιακό κινέζικο βελονισμό είναι ότι δεν θεραπεύουμε τα πάντα. Μάλιστα. Δεν είμαστε μάγοι. Ναι. Όλα όσα προσπαθούμε να τα κάνουμε, προσπαθούμε να τα κάνουμε μέσα από το πρίσμα της ιατρικής και μάλιστα της ιατρικής που στηρίζεται σε αποδείξεις. Δεν μπορούμε να θεραπεύσουμε τα πάντα, απλά κινητοποιούμε τις δυνάμεις του οργανισμού, τις βιολογικές δηλαδή αντιδράσεις του οργανισμού. Να υπάρχει αντίδραση. Ναι, και ενισχύουμε αυτή την προσπάθεια που ούτως ή άλλως την κάνει ο οργανισμός, για να υποχωρήσουμε τα συμπτώματα του ασθενή.
Σας δώσω ένα τυπικό παράδειγμα, ναι. Είναι η οστεοαρθρίτιδα. Mm-hmm. Η οστεοαρθρίτιδα λοιπόν είναι μια βλάβη στις αρθρικές επιφάνειες κάποιες άρθρωσης. Στο γόνατο, στο ισχύο, ίσως στο φλεγμονή, γιατί το έχω ακούσει και αυτό, ότι μπορεί να είναι και φλεγμονή σε κάποια σημεία. Η φλεγμονή είναι το επακόλουθο της αρθρίτιδας. Ναι. Η αρθρίτιδα είναι μια βλάβη. Δηλαδή έχει χαλάσει ο αρθρικός χόνδρος, ναι. Έρχεται σε επαφή ο κόκαλο με κόκαλο, προκαλείται πόνο στον ασθενή. Τι μπορείς να κάνεις λοιπόν σε έναν τέτοιον ασθενή? Ο ιατρικός βελονισμός, τοποθετώντας βελόνες με ηλεκτροβελονισμός, κέτομε βελονισμό και άλλες τεχνικές, ναι. Οι οποίες υπάρχουν, έχονται να αντιμετωπίσουν τον πόνο. Μάλιστα. Και η κλασική ιατρική, ναι. Όταν πάμε σε ένα ορθοπαιδικό ιατρείο, ο γιατρός θα βάλει τη διάγνωση, πάσχεται από οστεοαρθρίτιδα, αλλά στη συνέχεια θα δώσει φαρμακευτική αγωγή. Ή θα συμπληρώσει με φυσικοθεραπείες. Ναι. Όλες έχουν στόχο όχι να θεραπεύσουν την πάθηση, αλλά το σύμπτωμα. Το σύμπτωμα. Εδώ λοιπόν έρχεται και ο ιατρικός βελονισμός και σας λέει: OK, είναι καλό αυτό το οποίο κάνουμε. Μπορούμε όμως να το κάνουμε και χωρίς την χρήση χημικών. Ναι. Να αντιμετωπίσουμε το σύμπτωμά σας. Δεν αλλάζουμε τη φυσική πορεία της νόσου. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον. Φίλοι μου, μπορείτε να τηλεφωνείτε, μπορείτε να στέλνετε τις ερωτήσεις σας. Εμείς εδώ είμαστε κατά τη διάρκεια της εκπομπής για να απαντούμε σε οτιδήποτε σας απασχολεί και σας ενδιαφέρει. Μπορούμε να περάσουμε στο δεύτερο βίντεο, το οποίο θα εξηγήσει αυτό που συζητάμε. Ποιες όμως είναι οι εφαρμογές του ιατρικού βελονισμού? Οι εφαρμογές του ιατρικού βελονισμού είναι πολλές. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας εξέδωσε έναν κατάλογο με πολλές παθήσεις. Η αποτελεσματικότητα όμως του βελονισμού είναι ιδιαίτερα ισχυρή σε παθήσεις που σχετίζονται με οξύ ή με χρόνιο πόνο, όπως είναι οι κεφαλαλγίες, οι παθήσεις του αφιένα, οι πόνοι στην πλάτη, οι οσφιαλγίες, παθήσεις που σχετίζονται με τον ώμο, οι αρθρίτιδες σχεδόν σε όλες τις αρθρώσεις του σώματος. Ο βελονισμός είναι αποτελεσματικός και σε άλλες παθήσεις, όπως σε ορισμένες δερματοπάθειες, στην αλλεργία, σε παθήσεις του πνεύμονα ή σε παθήσεις που σχετίζονται με το καρδιαγιακό σύστημα. Πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το βίντεο, μας λύνει αρκετές απορίες. Θα συνεχίσουμε φυσικά την κουβέντα μας ρωτώντας για τον τρόπο δράσης. Ποιος είναι ο τρόπος δράσης του βελονισμού, κύριε Αντωναράκο? Αυτό είναι το οποίο ανοιχνεύτηκε στα χρόνια που ακολούθησε η διάδοση του ιατρικού βελονισμού. Ανοιχνεύτηκε ότι παράγονται μία σειρά από χημικές ουσίες και προκαλούνται μία σειρά από χημικές αντιδράσεις μέσα στον οργανισμό. Ο μηχανισμός λοιπόν δράσης του ιατρικού βελονισμού στηρίζεται καθαρά στην επιστήμη και έχει τρία στάδια. Ναι. Ένα στάδιο είναι τοποθετείς τη βελόνα, εκεί σε αυτήν την βελόνα υπάρχει μία εικόνα που θα μπορούσαμε να δείξουμε. Παρακαλώ, αν μπορούμε να περάσουμε να δούμε την εικόνα. Ωραία, αυτή. Πολύ ωραία. Παρατηρείται γύρω από τις βελόνες μία αντίδραση, μία κοκκινίλα. Αυτό είναι το πρώτο στάδιο. Σε αυτό λοιπόν το στάδιο ο οργανισμός παράγει μία σειρά από χημικές ουσίες σε τοπικό επίπεδο, οι οποίες ονομάζονται, επειδή είναι και πολλές, μια νευρογενή σούπα όπως λέγεται, η οποία προκαλεί μία αντίδραση. Ποια είναι η αντίδραση η οποία προκαλεί? Αγκιοδιαστολή. Είναι αυτή η κοκκινίλα η οποία βλέπουμε. Που είναι η χρησιμότητα αυτής της αγκιοδιαστολής, στο ότι επιταχύνει είναι τη διαδικασία της επούλωσης ενός τραύματος. Αν έχεις δηλαδή μια θλάση στους μυς, στους οποίους βλέπουμε αυτή τη στιγμή, σε αυτούς τους μυς αυξάνει η παροχή αίματος. Άρα αυξάνει, ναι. Και η παροχή θεραπείας από τον ίδιο τον οργανισμό προς το μυ. Πολύ ωραία. Νομίζω... Είναι το πρώτο στάδιο. Ναι, το πρώτο στάδιο. Το δεύτερο στάδιο, ναι. Είναι ότι διεγείρονται και οι νευρικές απολύξεις σε αυτή την περιοχή. Το ερέθισμα λοιπόν φεύγει και κατευθύνεται προς τον νοτιαίο μυελό, όπου εκεί είναι το δεύτερο επίπεδο δράσεως. Τι συμβαίνει? Εκεί διεγείροντας τα κύτταρα του νοτιαίου μυελού, διεγείρει μία αντίδραση καταστολής του πόνου. Είναι το πρώτο επίπεδο στο οποίο καταστέλλεται ο πόνος. Ναι. Άρα αν έχω μία θλάση στην ομοπλάτη μου και πονάω, βάζοντας δύο βελόνες στο σημείο που είναι η θλάση, αναστέλλω σε κάποιο βαθμό τον πόνο τον που πόνο. Αισθάνομαι σε επίπεδο νοτιαίου, ναι. Μυελού. Και η τρίτη δράση είναι ότι το ερέθισμα φεύγει από τον νοτιαίο μυελό και ανεβαίνει προς τον εγκέφαλο. Και εκεί γίνεται η κινητοποίηση ενός πολύ σύνθετου μηχανισμού του πόνου. Ναι. Τι αποτέλεσμα έχει? Έχει ως αποτέλεσμα να εκκριθούν ορμόνες, χημικές ουσίες. Είναι σύνθετο τώρα, για να σας το εξηγήσω με λεπτομέρεια, ουσίες που μοιάζουν ουσιαστικά με τη μορφίνη.
Είναι ο τρόπος με τον οποίο ο ίδιος ο οργανισμός, ναι, παράγει αυτά που λέω ονομάζονται ενδογενή οπιοειδή. Οπιοειδή είναι ουσίες σαν τη μορφίνη. Και έχουμε και μια συστηματική δηλαδή καταστολή του πόνου εκκρίνονται στον οργανισμό και έτσι καταστέλλεται ο πόνος σε συστηματικό επίπεδο. Πολύ ωραία. Πριν περάσουμε στο βίντεο, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, γιατί σίγουρα και οι τηλεθεατές μας σε αυτό το σημείο θα ήθελαν μια απάντηση. Με μία μόνο επίσκεψη ο πόνος μπορεί να κατασταλεί ή χρειάζονται κάποιες συνεδρίες για να μπορέσει να έρθει ένα ολικό αποτέλεσμα. Στην αρχή ίσως έχουν μια βελτίωση του πόνου, φαντάζομαι. Λοιπόν, αυτό είναι καθαρά θέμα της διάγνωσης. Ναι. Υπάρχουν ορισμένες παθήσεις, παραδείγματος χάρη ο κλασικός όρος νευροκαβαλίκημα το οποίο λέμε, το οποίο δεν είναι τίποτε άλλο από έναν σπασμό του μυ. Ναι. Ο σπασμός λοιπόν του μυ, εάν εντοπίσεις αυτό το σημείο πυροδότησης, λύεται πάρα πολύ εύκολα όχι μόνο με μία συνεδρία, αλλά και με μία βελόνα. Με μία βελόνα. Αρκεί πολύ να βρεις ναι, την αιτία που δημιουργεί τον πόνο. Ακριβώς. Οι άλλες παθήσεις, οι πιο χρόνιες παθήσεις, παραδείγματος χάρη εκφυλιστική νόσος του δίσκου ή που προκαλούν οσφυαλγίες, ή αρθρίτιδες, ή τενοντίτιδες στον ώμο, οι οποίες είναι χρόνιες καταστάσεις, εκεί χρειάζονται περισσότερες από μία επισκέψη. Γιατί έχει παρατηρηθεί ότι ο βελονισμός έχει και αθρηστικό αποτέλεσμα. Είναι ένα από τα κομμάτια τα οποία δεν έχουν διερευνηθεί. Γιατί έχει αθρηστικό αποτέλεσμα. Σίγουρα είναι όμως ότι η δεύτερη είναι καλύτερη από την πρώτη και η τρίτη καλύτερη από την δεύτερη επίσκεψη. Και αυτό μπορεί να φτάσει μέχρι 5 έως και 10 επισκέψεις. Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω στο κατάλληλο σημείο σας ρώτησε τι έπρεπε σχετικά με τον πόνο, γιατί κάτι πολύ γρήγορο συμβαίνει, κάτι τελείως απρόσμενο. Μία επίσκεψη στο συγκεκριμένο γιατρό με τη συγκεκριμένη ιδιότητα μπορεί να μας λύσει το πρόβλημα χωρίς φάρμακα και χωρίς παρενέργειες. Ας περάσουμε λοιπόν στο βίντεο όμως να εξηγήσουμε αυτό που συζητήσαμε. Ο μηχανισμός δράσεως του ιατρικού βελονισμού. Με την τοποθέτηση μιας βελόνας συμβαίνει μία αντίδραση του σώματος, η οποία αφορά ολόκληρο το σώμα. Στον ιατρικό βελονισμό δεν χρησιμοποιούμε τις αρχές της παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής, αλλά τις γνώσεις της ανατομίας και φυσιολογίας του ανθρωπίνου σώματος. Η αρχή έγινε με την επίσκεψη του Νίξον στην Κίνα το 1972, που οδήγησε σε μία έκρηξη πειραμάτων για τον τρόπο με τον οποίο δρά ο βελονισμός και διαπιστώθηκε ότι είναι βιοχημεία και όχι κάτι μαγικό. Ο βελονισμός δρά σε τρία επίπεδα. Στο σημείο του βελονισμού, στο νοτιαίο μυελό και στον εγκέφαλο. Με την τοποθέτηση επομένως μιας βελόνας, διεγείρεται ολόκληρο το νευρικό σύστημα και παράγονται ουσίες που σταματούν τον πόνο. Οι ουσίες αυτές δρούν σε ολόκληρο τον οργανισμό. Πολύ ωραία. Η επεξήγηση ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσαμε να δώσουμε στους τηλεθεατές. Και σαν συνέχεια θα ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε Αντωναράκο, πόσο αποτελεσματικός μπορεί να είναι αυτός ο τρόπος που χρησιμοποιείτε. Εξαρτάται πάντα από την πάθηση. Ναι. Υπάρχουν τώρα, προσπαθήσω να το κάνω απλό για να γίνει αντιληπτό, μία βλάβη σε έναν μη. Έχει αποτελεσματικότητα περίπου 90%. Μία βλάβη, μια χρόνια πάθηση, όπως είναι η οστεοαρθρίτιδα. Η αποτελεσματικότητά της κυμαίνεται από 50 έως 90%. Δηλαδή, σε παθήσεις του μυοσκελετικού, η αποτελεσματικότητα του ιατρικού βελονισμού ξεπερνάει το 70%. Η οποία, τι σημασία έχει για τους ασθενείς? Ότι η αποτελεσματικότητα των φαρμάκων που χρησιμοποιούμε φτάνει μέχρι 70%. Ναι. Και έχουν ένα 30% ανεπιθύμητων ενεργειών. Αυτό λοιπόν το 30% δεν υπάρχει στον ιατρικό βελονισμό. Μόνο στα χέρια ενός μη γιατρού υπάρχει ένας κίνδυνος για τις επιπλοκές από την εφαρμογή του ιατρικού βελονισμού. Δηλαδή, όπως παραδείγματος χάρη να προκαλέσεις πνευμοθώρακα σε έναν άνθρωπο, αν δεν ξέρεις πώς να βάλεις τη βελόνα και να λάβεις τις σχετικές προφυλάξεις. Υπάρχουν άλλες παθήσεις, όπως παραδείγματος χάρη οι αλλεργίες, παθήσεις που σχετίζονται με το πεπτικό σύστημα, παθήσεις όπως είναι η υπέρταση, ορισμένοι τύποι δερματοπάθειας. Η αποτελεσματικότητά τους εξαρτάται από πολλούς παράγοντες και κυρίως γιατί. Γιατί σε αυτές τις παθήσεις ο εγκέφαλος δεν δρά απευθείας στο σημείο της βλάβης, όπως σε παθήσεις του μυοσκελετικού, ο βελονισμός εννοούσα, δεν δρά απευθείας στο σημείο της βλάβης, αλλά δρά στον εγκέφαλο. Δηλαδή σαν να κάνει ένα reset του εγκεφάλου για να μπορέσει να ξαναστείλει καλής ποιότητας ορμόνες, σωστές ορμόνες. Εκεί λοιπόν εμπλέκονται πολλοί παράγοντες. Ναι.
ποια είναι η διάθεση του ασθενή, ποια είναι η πίστη του ασθενή, ποια είναι η βαρύτητα της πάθησης. Όλα αυτά, μπορούν, αυτά παίζουν, ένα ρόλο ως προς το τελικό αποτέλεσμα. Γι' αυτό και το τονίζουμε στον ιατρικό βελονισμό. Η δουλειά είναι καλή, είναι καλή τεχνική, αλλά δεν είμαστε μάγοι. Δεν κάνουμε μαγικά, απλά χρησιμοποιούμε το σώμα μας για να επουλώσουμε τις βλάβες μας, για να θεραπεύσουμε τις βλάβες μας. Πολύ ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε βίντεο σε αυτό το σημείο ή έχουμε βίντεο γιατρέ σε αυτό το σημείο. Σε αυτό έχουμε. Το σημείο υπάρχει ένα τυπικό παράδειγμα μιας πάθησης. Αυτή είναι μια πλάτη. Διακρίνεται. Μπορούμε να το ξαναδείξουμε. Ωραία. Διακρίνεται η ομοπλάτη και εδώ βλέπετε το ένα σημείο. Σπασμό που κάνει ο μυς. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν είναι ένα τυπικό παράδειγμα όταν ο άνθρωπος αυτός τι συμπτώματα έχει. Μπορεί να έχει κεφαλαλγία. Ναι. Ή μπορεί να του πονάει το δεξί του χέρι ή το αριστερό του χέρι. Εξαιτίας αυτού του εξαιτίας προβλήματος. Εξαιτίας αυτής της βλάβης που υπάρχει εκεί. Ναι. Αυτός ο σπασμός που κάνει ο μυς δεν είναι τυχαίο. Τον κάνει διότι υπάρχει μια βλάβη μέσα του η οποία ονομάζεται σημείο πυροδότησης, trigger point. Αυτή η βλάβη διεγείρεται στο στρες, στην κούραση, στο κρυολόγημα και προκαλεί ανακλώμενο πόνο που εκδηλώνεται είτε στο κεφάλι, είτε στη μέση, είτε στην πλάτη. Μάλιστα. Έρχεστε λοιπόν, αν κάνουμε ιατρικό βελονισμό, περιγράφει ο ασθενής το σύμπτωμά του, κάνεις αυτή την κλινική εξέταση και διαπιστώνεις ότι υπάρχει αυτή η αιτία της πάθησής του. Αυτή η αιτία λοιπόν θεραπεύεται, να μην σας πω 100%, πάνω από 90% με μία και μόνο βελόνα. Πάρα πολύ ωραία τα νέα που μας φέρνετε. Εγώ επαναλαμβάνω ότι οτιδήποτε πληροφορίες χρειάζεστε, φίλοι τηλεθεατές, ανατρέχετε στην ιστοσελίδα που σας έχουμε στις οθόνες. Τα τηλέφωνα είναι ανοιχτά, οι ερωτήσεις μπορούν να θέτονται σε εμάς. Απαντά ομάδα και αξιολογεί τις ερωτήσεις που μας θέτετε εσείς. Και να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση όσον αφορά το λέιζερ. Το λέιζερ και ο βελονισμός, τι συμβαίνει γιατρέ, υπάρχει λέιζερ βελονισμός? Υπάρχει λέιζερ βελονισμός. Ουσιαστικά είναι μία εξέλιξη της τεχνολογίας. Μία εξέλιξη όπου η κλασικός ιατρικός βελονισμός συνδέεται με την δυνατότητα που υπάρχει μέσα από τα λέιζερ να επιφέρει στη θεραπεία. Τα λέιζερ στην πραγματικότητα είναι φως και μάλιστα μια καθαρή πηγή φωτός που έχει υψηλή ποσότητα ενέργειας μέσα σε αυτό. Χρησιμοποιούνται από την αρχαιότητα. Ο Ιπποκράτης χρησιμοποιούσε λέιζερ τροποτινά, το ηλιακό φως. Ποια είναι η ιδιότητά τους? Η ιδιότητά τους είναι ότι το φως συνδέεται μέσα στο κύτταρο και ειδικότερα σε μια κατασκευή του κυττάρου που ονομάζεται μιτοχόνδριο, συνδέεται με το μιτοχόνδριο και διεγείρει την λειτουργία του κυττάρου. Αρχίζει δηλαδή το κύτταρο να παράγει, να λειτουργεί σε πιο έντονους ρυθμούς. Αυτό, εάν το πάρουμε σε επίπεδο ιστού, αντανακλά στην ταχύτερη επούλωση μιας βλάβης που υπάρχει στον ιστό. Αυτά κάνουν τα λέιζερ. Τα λέιζερ είναι καθαρή εκπομπή ενέργειας, φως υπερσυμπυκνωμένο, το οποίο εκπέμπεται πάνω σε μία βλάβη και στο σημείο της βλάβης διεγείρει τα κύτταρα να λειτουργήσουν με πολύ πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μειώσεις τον χρόνο θεραπείας ενός προβλήματος. Ναι. Εδώ ίσως μία ερώτηση θα μπορούσε να είναι πώς διαφοροποιείται ο λέιζερ βελονισμός από τον απλό και είναι η επιλογή του ασθενούς ή του γιατρού? Κατά κόρον είναι επιλογή του γιατρού του και γιατρού. Δεν διαφοροποιείται. Ναι. Οι δύο τεχνικές, δηλαδή λέιζερ και βελόνα, είναι πράγματα τα οποία συνεργάζονται. Ο ιατρικός βελονισμός κάνει μια πιο ταχεία αναστολή του πόνου, γιατί αυτή είναι η βασική του δράση. Το λέιζερ έχει μια μικρότερη επίδραση ως προς τον πόνο, αλλά έχει πολύ πιο ουσιαστική επίδραση ως προς τη θεραπεία. Γιατί απλά βάζει το κύτταρο, που ούτως ή άλλως λειτουργεί για να θεραπεύσει, να θεραπεύσει σε πιο γρήγορους ρυθμούς. Οι δύο τεχνικές δεν αντικρούν η μία την άλλη, αλλά συνδέονται. Είναι συμπληρωματικές. Ναι. Πολύ ωραία. Και μπορείς, αν μου επιτρέπετε μισό λεπτό να σας συμπληρώσω, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορείς να βάλεις μόνο λέιζερ και αυτές είναι, ας πούμε, στα παιδιά. Τα παιδιά φοβούνται τις βελόνες. Τα λέιζερ είναι παντελώς ανώδυνα. Και εκεί μπορείς να χρησιμοποιήσεις λέιζερ βελονισμό. Σε ορισμένες περιπτώσεις όπως είναι ασθενείς μεγάλης ηλικίας οι οποίοι έχουν συνοδά προβλήματα, ας πούμε διαταραχές του πυκτικού μηχανισμού ή παίρνουν φάρμακα που μπορούν να διαταράξουν τον πυκτικό μηχανισμό. Σε αυτές τις περιπτώσεις χρησιμοποιείς το λέιζερ γιατί δεν μπορείς να βάλεις βελόνες. Επομένως και στην τρίτη ηλικία είναι ακίνδυνος ο λέιζερ βελονισμός και στα παιδιά. Οι πληροφορίες είναι πάρα πολύ ωραίες που μας δίνετε αυτή τη στιγμή και πιστεύω ότι ενδιαφέρουν τους φίλους που μας παρακολουθούν. Όλα αυτά γίνονται στο ιατρείο σας, φαντάζομαι. Υπάρχει ειδικός χώρος
στον οποίο γίνονται όλες αυτές οι θεραπείες ανάλογα με την περίπτωση, γιατρέ. Ναι, φυσικά υπάρχουν θεραπευτικές κλίνες, ξεχωριστές, απομονωμένες η μία από την άλλη και φυσικά όλη η τεχνολογία η οποία αναφέρεται. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, έχουμε βίντεο, έχει περάσει κάτι, μου έχει διαφύγει. Υπάρχει ένα βίντεο. Βίντεο. Να περάσουμε να δούμε λοιπόν το βίντεο επεξήγηση. Τι είναι ο βελονισμός με λέιζερ ή λέιζερ βελονισμός? Είναι μια τεχνική στην οποία εφαρμόζονται οι αρχές του ιατρικού βελονισμού χωρίς βελόνες, αλλά με ειδικές συσκευές λέιζερ. Είναι ουσιαστικά ένας ανώδυνος βελονισμός, με τα ωφέλη όμως του βελονισμού. Μπορεί να εφαρμοστεί σε πολλές περιοχές του σώματος για την αντιμετώπιση επώδυνων παθήσεων, όπως την πλάτη, τον αυχένα ή τα άκρα. Ενώ χρησιμοποιείται εκτενώς και στην οτοθεραπεία. Τα λέιζερ είναι ουσιαστικά φως. Φως που παράγεται από συσκευές υψηλής τεχνολογίας, οι οποίες εκπέμπουν υπέρυθρη ακτινοβολία. Δηλαδή ενέργεια και μάλιστα πολύ καθαρή μορφή ενέργειας, η οποία απορροφάται από το κύτταρο και κυρίως από τα μυτοχόνδρια, που είναι τα ενεργειακά μας εργοστάσια, αυξάνοντας σημαντικά τη λειτουργία του κυτάρου. Αυτό οδηγεί βαθμιαία στη θεραπεία του ασθενή. Πάρα πολύ επεξηγηματικό το βίντεο, νομίζω για εσάς φίλοι μου που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή. Και καθότι ακούσαμε για την οτοθεραπεία και τον οτοβελονισμό, είναι η επόμενη ερώτηση στον κύριο Αντωναράκο. Σας ακούμε, κύριε Αντωναράκο, τι έχουμε να πούμε για την οτοθεραπεία ή οτοβελονισμό? Η οτοθεραπεία ή οτοβελονισμός ή όπως μοντέρνα ονομάζεται οτική νευροτροποποίηση. Σε απλά λόγια τι σημαίνει? Σημαίνει ότι χρησιμοποιούμε το αυτί για την διάγνωση κατά κύριο λόγο και σε ορισμένες περιπτώσεις και για τη θεραπεία ορισμένων παθήσεων. Πώς ξεκίνησε? Ξεκίνησε πάλι από την Κίνα πολλές χιλιάδες χρόνια πριν, αλλά δεν είχε αναπτυχθεί ιδιαίτερα. Δηλαδή την δεκαετία του 50 υπήρχαν μόνο δύο σημεία στο αυτί που καταγραφόντουσαν από τους Κινέζους ως ειδικά σημεία δράσεως. Τότε λοιπόν ένας Γάλλος ιατρός, ο Πολ Νοζιέ, ο ιδρυτής του οτοβελονισμού, διαπίστωσε σε μια ομάδα ασθενών του που ερχόντουσαν στο γιατρείο του για ισχυαλγία, ότι ή είχαν στο ιστορικό τους ισχυαλγία, ότι σε ένα συγκεκριμένο σημείο του αυτιού είχαν μια ουλή. Ναι. Και ρωτώντας αυτούς τους ανθρώπους, διαπίστωσε ότι υπήρχε ένας Κινέζος εμπειρικός ιατρός εντός εισαγωγικών, ο οποίος εφάρμοσε αυτή την τεχνική του καυτηριασμού στο συγκεκριμένο σημείο του αυτιού για να αντιμετωπίσει ένα ιστορικό ισχυαλγίας που είχε ο ασθενής του. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν του δημιούργησε μεγάλο ερέθισμα και ξεκίνησε μια σειρά από έρευνες, στις οποίες διαπιστώθηκε ότι πράγματι στο αυτί αντανακλά προβάλλεται ολόκληρο το σώμα. Και διαπίστωσε 150 και περισσότερα σημεία τα οποία έχουν ειδική δράση. Παραδόξως, η Ευρώπη δεν αισθάνθηκε αυτή την αναγκαιότητα, αυτή την σημασία της ανακάλυψης, αλλά την αισθάνθηκαν οι Κινέζοι. Ναι. Πήραν λοιπόν την έρευνα του κυρίου Νοζιέ και την ανέπτυξαν ακόμα περισσότερο και λίγα χρόνια αργότερα έγινε διάδοση αυτού της τεχνικής του οτοβελονισμού σε ολόκληρο τον κόσμο. Στον οτοβελονισμό, τώρα πια διδάσκεται στις ιατρικές σχολές των Ηνωμένων Πολιτειών. Ναι. Ως μια τεχνική, γιατί ουσιαστικά είναι σαν να σκανάρεις ολόκληρο το σώμα με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Βέβαια χρειάζεται να έχεις ειδικές γνώσεις όπως οι μεταβολές του σφιγμού που ήταν όπλα που ανάπτυξε ο Νοζιέρ για να κάνει επιτυχημένη την διάγνωσή του. Mm-hmm. Τι είναι ο οτοβελονισμός ή η οτική νευροτροποποίηση? Είναι μια διαγνωστική κυρίως τεχνική και σε ορισμένες περιπτώσεις και θεραπευτική, που χρησιμοποιεί το αυτί ως εργαλείο. Ανοίξει τα καλούμενα μικροσυστήματα του βελονισμού. Δημιουργήθηκε από τον Γάλλο ιατρό Πολ Νοζιέ τη δεκαετία του 50, και ο οποίος ύστερα από πολλά πειράματα διαπίστωσε ότι το σώμα αντικατοπτρίζεται στο αυτί και διέκρινε περισσότερα από 150 σημεία που αντιστοιχούν σε διαφορετικές λειτουργίες του σώματος. Διεγείροντας κάποια από αυτά τα σημεία, μπορούσε να επιτύχει τη θεραπεία σε διάφορες παθήσεις. Αργότερα, στις Ηνωμένες Πολιτείες υιοθέτησαν τον οτοβελονισμό για την αντιμετώπιση κυρίως των εξαρτήσεων. Και σήμερα χρησιμοποιείται εκτενώς, ενώ διδάσκεται στο 70% των ιατρικών σχολών των Ηνωμένων Πολιτειών. Μπορούμε να διεγείρουμε τα σημεία με βελόνες, με ημιμόνιμες νανοβελόνες ή με λέιζερ, ενώ η κάθε θεραπεία είναι σχετικά ανώδυνη και διαρκεί ελάχιστα.
Νομίζω, και εγώ ότι ακούγονται πάρα πολύ ενδιαφέροντα γιατρέ αυτά και πρέπει να είναι πολύ έμπειρος ο γιατρός ο οποίος ασχοληθεί με έναν ασθενή και θα έχει ένα πρόβλημα. Καταλήγουμε στο ότι τελικά πρέπει να είναι πάρα πολύ έμπειρος, να έχει τα κατάλληλα μηχανήματα και να μπορεί να ανταπεξέλθει και στην παραδοσιακή ιατρική και στην, όπως στην περίπτωση τη δικιά σας, δηλαδή από ό,τι βλέπουμε και από τα βίντεο με αυτά που ασχολείστε, τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά. Τώρα, όσον αφορά διαφορές ιατρικού από παραδοσιακού βελονισμού, τι έχετε να μας πείτε? Λοιπόν, το πρώτο το προσδιορίσα. Ναι. Η διάγνωση στον κλασικό ιατρικό βελονισμό γίνεται ορθόδοξα. Δηλαδή, όταν πας για ένα ορθοπαιδικό πρόβλημα στο ορθοπαιδικό ιατρείο, η διάγνωση ακολουθεί την ίδια διαδικασία. Είτε κάνει ο γιατρός ιατρικό βελονισμό, είτε δεν κάνει ιατρικό βελονισμό. Αυτό είναι το πρώτο και το πιο βασικό. Ναι. Το δεύτερο πράγμα το οποίο διαφοροποιείται, δεν θεραπεύουμε τα πάντα. Όπως είπαμε, μεν. Επίσης, αυτό το τόνισε. Το τρίτο πράγμα είναι ότι προσπαθούν η επιστήμη να προσδιορίσει με ακρίβεια όσο γίνεται περισσότερο τους μηχανισμούς με τον οποίο δράει ο ιατρικός βελονισμός. Το 1970 ο Φέλιξ Μαν, ο ιδρυτής του ιατρικού βελονισμού, έγραψε το πρώτο βιβλίο. Και έγραψε σε αυτό το βιβλίο λοιπόν, θα σας δείξω ότι δεν υπάρχουν μεσημβρινοί, δεν υπάρχουν σημεία βελονισμού, ότι ο παραδοσιακός κινέζικος βελονισμός στηρίζεται σε φανταστικές οντότητες, παρόλα αυτά θα σας δείξω ότι ο βελονισμός λειτουργεί, είναι αποτελεσματικός. Αυτή ήταν η βασική φράση από την οποία γεννήθηκαν ένα σύνολο από πειραμάτων, τα οποία έδειξαν ότι ο ιατρικός βελονισμός είναι ουσιαστικά μια βιοχημική αντίδραση στο σώμα. Σε αντίθεση με τον παραδοσιακό που υπάρχει η ενέργεια, το γιν, το γιάνγκ, έννοιες στις οποίες εγώ σαν γιατρός δεν ασχολούμαι καθόλου. Εγώ θα ήθελα να επαναλάβω ότι έχετε μια πολύ ενημερωμένη ιστοσελίδα που τη βλέπει ο κόσμος κάτω στο control που στην οθόνη τους. Θα ήθελα όσοι ενδιαφέρονται να επισκεφθούν την ιστοσελίδα για να πάρουν κάποιες συγκεκριμένες πληροφορίες. Μέσα από εκεί μπορούν να βρουν διάφορα τηλέφωνα, όπως επίσης και τις εκπομπές στα τηλέφωνα, για να λύσουν τις απορίες τους, για να κάνουν μια επίσκεψη, να δουν κάποια πράγματα. Και να κλείσουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, γιατρέ μου, θέλοντας να σας ρωτήσω ότι, όπως μας είπατε, οι περιπτώσεις είναι διαφορετικές, οι επισκέψεις για το βελονισμό μπορεί να μην είναι το ίδιο σε όλους τους ανθρώπους και πού τελικά αντεδείκνεται μια περίπτωση βελονισμού, σε ποιες περιπτώσεις, δηλαδή ποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να κάνουν τελικά βελονισμό. Λοιπόν, βελονισμό δεν μπορούν να κάνουν. Δεν μπορούν να κάνουν οι καρκινοπαθείς βελονισμό. Με την έννοια πια όμως, ότι ο βελονισμός δεν θα θεραπεύσει τον καρκίνο. Ναι. Έχει όμως ιδιαίτερα ισχυρή ένδειξη για να θεραπεύσει τα συμπτώματα της χημειοθεραπείας, δηλαδή την αυτεία και την τάση για μετώ. Γι' αυτό και σε νοσοκομεία, στη Mayo Clinic, αν δεν κάνω λάθος, υπάρχει ειδικό πρόγραμμα βελονισμού που υποστηρίζει τους καρκινοπαθείς μέσα από αυτές τις θεραπείες. Ναι. Άλλες βασικές αντενδείξεις καθορίζονται περισσότερο από τη διάγνωση. Δηλαδή, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει έλκος του 12 δακτύλου, δεν θα έρθει να κάνει βελονισμό για να θεραπεύσει το έλκος του 12 δακτύλου. Θα έρθει να κάνει βελονισμό για να θεραπεύσει το στρες που οδήγησε στην ανάπτυξη έλκος του 12 δακτύλου. Ναι. Μεγάλες δυσκολίες υπάρχουν στους ασθενείς οι οποίοι έχουν βηματοδότες. Και αυτό υπό ορισμένες συνθήκες. Δεν μπορείς να κάνεις ηλεκτροβελονισμό κατά μήκος των άκρων γιατί μεταβάλλεται η λειτουργία του βηματοδότη. Ναι. Δυσκολίες υπάρχουν αν έχει διαταραχές του πυκτικού μηχανισμού, επί παραδείγματι. Βλάβες του δέρματος. Εάν υπάρχουν τραύματα, λύσεις της συνέχειας του δέρματος, λοιμώξεις. Ναι. Αυτές είναι όλοι περιορισμοί, τις οποίες όμως... Είναι κάποιες αντεδείξεις. Αντεδείξεις. Ναι. Τις εκτιμάει ο γιατρός την αυτό, ώρα που βλέπει τον ασθενή. Αυτό, μια καταπρόσωπο συζήτηση με τον ασθενή, με τον ενδιαφερόμενο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα ευρύ πεδίο το οποίο κάποιος μπορεί να έρθει και να μιλήσει και να ρωτήσει και να λύσει το πρόβλημά του και να πάρει κάποιες απαντήσεις από εσάς, γιατρέ. Φυσικά είμαι στη διάθεση οποιοδήποτε έχει κάποιες ερωτήσεις σχετικά με αυτό το θέμα. Αν και η κύρια και βασικότερη κατεύθυνσή μου είναι, και το τονίζω και αυτό είναι ο αγώνας ο οποίος κάνω για να τονίσω, ότι ο γιατρός που χρησιμοποιεί ιατρικό βελονισμό είναι ένας καθαρόιμος γιατρός. Εγώ είμαι χειρουργός, ορθοπαιδικός, με εξειδίκευση στη σπονδυλική στήλη, δηλαδή όταν θα έρθει ένας άνθρωπος σε μένα θα αποφασίσω εάν πρέπει ή δεν πρέπει να χειρουργηθεί. Αν δεν πρέπει να χειρουργηθεί, του δίνω τη δυνατότητα, και αυτό είναι το βασικό,
να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα χωρίς φαρμακευτική αγωγή και τις συνεπακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες. Αυτό το κίνδυνο. Ο ιατρικός βελονισμός δεν αντεδείκνεται στην ιδιότητα του γιατρού να ασκεί τα καθήκοντά του όπως οφείλει. Όπως οφείλει. Ναι. Ακριβώς. Και πολύ ωραία τα είπαμε. Νομίζω ότι η σημερινή μας το πρώτο μέρος της εκπομπής ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικό. Εγώ δεν έχω παρά να σας ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που σήμερα μας δώσατε και ήταν η πρώτη φορά που στην εκπομπή μου έχω φέρει μια τέτοια ειδικότητα και νομίζω ότι έπρεπε να το πούμε και αυτό στους φίλους τηλεθεατές ότι υπάρχει και αυτό μέσα στα όπλα της επιστήμης πλέον. Γιατρέ, συμφωνείτε? Απόλυτα. Αυτό θέλω να τονίσω. Είναι ένα όπλο της επιστήμης, όχι μια άλλη προσέγγιση. Και φίλοι μου, στο σημείο αυτό δεν έχουμε παρά να σας ευχαριστήσουμε για το πρώτο μέρος της εκπομπής. Θα περάσουμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο μαζί σας. Woo!